Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζουμε σήμερα στον ομό τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Μπαγινέτα και τον Διευθυντή του κύριου Βορύδη τον κύριο Θανασά. Η λόγη επίσκεψη είναι προφανής, τους επαναλαμβάνω, για θέματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Φλόρινας και εννοείται για διάφορα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν την αρμοδιότητά τους και βεβαίως για την προετοιμασία του ταξιδιού του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Βορύδη και το είχαμε προγραμματίσει και το συζητούσαμε για Μάρτιο, προέκυψε ο κορονοϊός και τώρα θα γίνει το πρώτο 15ήμερο κατά πάσα πιθανότητα του Ιουλίου. Σταματώ εδώ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπαγινέτα, στον κύριο Θεοδεσά, στους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους, προέδρους συνεταιρισμών και από εκεί και πέρα και όποιος απλός πολίτης έχεις, ο οποίος έχει σχέση με τα αγροτικά θέματα θέλει τον λόγο, πολύ ευχαρίστω να απευθυνθεί στον κύριο Γραμματέα και στον κύριο Διευθυντή. Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημιάννη και την Περιφέρεια και τους αντιπεριφερειάρχες για την πρωτοβουλία και για τον προγραμματισμό της σημερινής επίσκεψης. Όπως ανέφερε και ο βουλευτής, σε συνέχεια και της πρόσφατης επίσκεψης του Υπουργού σε όλο τον νομό, αλλά στην ίδια περιφέρεια, έρχομαστε και εμείς στο δικό σας νομό προκειμένου να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων προβληματισμών και των σχεδίων αυτών που εμείς τουλάχιστον έχουμε στο Υπουργείο και να συζητάμε με την αρμόδια συντονιστική επιτροπή της δίκαιης μετάβασης για την περιφέρειά του Δήμου Σπρούλη. Προκειμένου να έχετε και εσείς μια εικόνα και μια ιδέα του πώς θα γίνει το πράγμα, τουλάχιστον όσον αφορά σε δράσεις και μέτρα που θα μπορεί να λάβει η αγροτική συνάδελφη στην τροφή μας. Ήδη υπάρχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με την περιφέρεια και την αρμόδια της περιφέρειας του κύριου Άμπα για θέματα δρόμου και τομέα, κυρίως σε αυτά που αφορούν σε έργα και δράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Έργα και δράσεις οι οποίες υλοποιούνται και προχωρούν τόσο σε επίπεδο απευθυντικών δικτύων ή έργων υπονομών, όσο και σε θέματα που αφορούν στους αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, στους νέους αγρότες, θέματα αποζημιώσεων κτλ. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και εμείς να σας πούμε τα σχέδιά μας και εννοείται ότι έχουμε ξεκινήσει και βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή φάση συνεργασίας και υπενθυμίζω ότι όπως είπε ο διευθυντής του κ. Θανασάς, είμαστε αισιόδοξοι ότι αρκετά πράγματα μπορούν να γίνουν γιατί έχετε έναν πρωτογενή τομέα ο οποίος έχει να παρουσιάσει σημαντικά προϊόντα αναγνωρισμένα εντός και εκτός Ελλάδας και μια ευκαιρία και μια πρόκληση όλα αυτά να γίνουν ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ και πάλι και περιμένω την κουβέντα σας. Να προσθέσω και εγώ την ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να σου πω ότι τις τελευταίες μέρες, το είπα και πάνω στους δημοσιογράφους, η Μάκη του Υπουργείου Γεωργίας έχουμε σκεφτεί πολλές φορές την περιοχή. Είχα έρθει εγώ προσωπικά, είχα πάει στον ομό Γρεβενό πριν ένα μήνα. Πριν 10 μέρες ήταν ο κύριος ο υπουργός με ένα κλιμάκι που πήγε στην Κοζάνη και στη Σιάτιστα. Ο κύριος Βάρας, ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, είχε μείνει μια εβδομάδα στην περιοχή και επισκέφθηκε όλα τα γραφεία του ΠΚΠΕ στην περιοχή. Σήμερα ήρθαμε το Γενικό Γραμματέα εδώ για να δούμε να μιλήσουμε μαζί στη Φλόρινα. Και συνεχίζεται, δεν έχουμε σταματήσει. Θα έχει και υπουργός πάλι στη Φλόρινα μέσα στον Ιούλιο, να μιλήσουμε ένα πρόγραμμα με το πρόγραμμα. Έχουμε βάλει σε προτεραιότητα όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη η Δυτική Μακεδονία να έχει μια προτεραιοποίηση. Δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες τώρα. Περιμένουμε τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις για να τα πούμε πιο αναλυτικά. Καταρχάς να αναφέρω ότι στη σημερινή σύσκεψη βρίσκονται θεσμικοί εκπρόσωποι από Φλόρινα και από Πρέσπα. Στις 2 η ώρα θα έχουμε τη συνάντηση στο Αμύτο και με τους εκπρόσωπους της Δυτικής Αμυντέως. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γενικό και τον υπεύθυνο του Πολιτικού Γραφείου του κύριου Υπουργού για την εδώ παρουσία του, που είναι ενδεικτική και καταδεικτική του ενδιαφέροντος και της ανησυχίας που διακατέχει και το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων. Κάτι το οποίο προανέφερε βέβαια και ο κύριος Αθανασάς, ενδεικτικό όλων των καλών προθέσεων, είναι όποιες ενέργειες έχουν γίνει στο διάστημα αυτό, είναι και η λειτουργία περιφερειακών γραφείων του ΠΚΠΕ, γιατί διαθέσαμε έναν χώρο εδώ στο παρόν κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και της προσεχής ημέρας στα λειτουργεί γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επιλύει το πρόβλημα μετάβασης όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων στην Κοζάνη, όπου υπήρχε μόνο εκεί η αντίστοιχη υπηρεσία.
Λειτουργία λοιπόν και η σύσταση αυτού του γραφείου εδώ, η παρουσία μάλλον υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για επίλυση προβλημάτων, είναι ενδεικτικό των καλών προθέσεων, της διαθέσεως και του ενδιαφέροντος για επίλυση προβλημάτων. Λεπτομέρειες θα μας πούν ο κύριος Γενικός και ο υπεύθυνος του γραφείου, αφού ακούσουμε και τα προβλήματα των καθήλια αρμοδιών και υπευθύνων, είτε των αγροτικών εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, είτε των υπευθύνων των Δήμων. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Κύριε Γενικέ, κύριε Διευθυντά, καλώς ήρθατε και πάλι στην πρόεδρο. Εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω για μία ακόμα φορά στην μόνη περιφέρεια της Ελλάδας η οποία δεν έχει θάλασσα, η οποία αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση εμφράγματος. Να ξέρετε, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι καινούργιο. Πολλά είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Βέβαια, τα προβλήματα αυτά, κάποια είναι αρμοδιότητάς μας και κάποια δεν είναι. Τα προβλήματα της καθημερινότητας που έχουν να κάνουν σχέση με τον, ΟΠΕΚΕΤΕ, τον ΕΛΓΑ, είναι αντικειμενικά προβλήματα. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Όπως είπε και ο Κοροκαξικός Αντιπεριφερειάρχης, υπάρχει πλέον χώρος εδώ στη Φλόρινα, αλλά θα θέλαμε να είναι μόνιμη η λειτουργία του. Θα θέλαμε να μπορέσουμε αυτό να δουλεύει συνέχεια και να μην είναι με το εποχικό προσωπικό. Θα θέλαμε επίσης, υπήρχε εδώ στη Φλόρινα ο παλιός Ελγό Δήμητρα, ο οποίος πριν από λιγότερα από 10 χρόνια έκλεισε. Τα κτίρια του είναι κάτω από, από το Πανεπιστήμιο, από τη Σχολή Γεωπονίας. Θα θέλαμε επίσης να μπορέσουν να γίνονται εκεί τα σεμινάρια, να δουλέψει αυτό όπως δούλευε κάποτε. Είναι θαυμάσια κτίρια, υπήρχαν εκεί μέσα οι φαντά τα οποία είχαν κάνει γυναίκες, όπως όλα σχεδόν τα χέρια που δούλευαν κάποια εποχή. Και ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε και στη λειτουργία του ΕΛΓΑ και προβλημάτων που δημιουργήθηκαν λόγω του κορονοϊού. Όσον αφορά τα προβλήματα, τα αναπτυξιακά τα οποία πρέπει να λύσουμε, τα ξέρετε, τα συζητάμε. Σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση των αγροτών. Όπως είπε και ο κύριος Αθανασάς, εδώ πέρα στη συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάθος προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα προγράμματα τύπου Άκης, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία στους αγρότες και ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες. Όλο αυτό το σύστημα με τα κτίρια που μας παραχωρήσατε στην Κοζάνη και με κτίρια της Σχολής Γεωπονίας, όπου εδώ θα ζητήσουμε πάλι τη βοήθειά σας. Ήδη με τον κύριο Αθανασά έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία της παραχώρησης απολωτριωμένων εκτάσεων για να μπορέσουν να δοθούν στη Σχολή Γεωπονίας. Θέλουμε να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και εντός λίγου θα τα παραχωρήσει στο Υπουργείο, οπότε θα θέλαμε να προχωρήσει αυτή η παραχώρηση τελικά προς τη Σχολή Γεωπονίας για να μπορέσουν να γίνουν αυτά. Αυτά για τα οποία μιλάω τώρα είναι οι απολωτριωθήσεις εκτάσεις για το φράγμα της Τριανταφυλλιάς, αυτά που είχαμε στείλει στο Υπουργείο. Αυτά προχωράνε και από ό,τι μου είπατε την προηγούμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμα, οπότε αμέσως μετά περιμένουμε να παραχωρήσει και ο Υπουργός πλέον προς την σχολή. Ναι, λίγο ο κορονοϊός μας έστειλε πίσω. Αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο θα το επιτύχουμε. Τα σχέδια δικαιώσεις, κύριε Υπουργέ, θα θέλουμε πάλι. Αν όχι τώρα, τουλάχιστον στα πλαίσια μεταλλικητικής, νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να τα δούμε. Πρέπει οπωσδήποτε στην περιοχή μας να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τη χρηματοδότησή τους. Έστω στα πλαίσια της μεταλλικητικής είναι πραγματική ανάγκη να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Όσον αφορά τα φράγματα της Τριανταφυλλιάς, θα ήθελα τα φράγματα γενικά
Όπως ξέρουμε, το φράγμα της Τριανταφυλιάς έχει γεμίσει εδώ και χρόνια και προχωράει η υλοποίηση του αρτιστικού. Βέβαια, και αυτό με αργούς ρυθμούς. Ήδη το φράγμα της Τριανταφυλιάς έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η υλοποίησή του βρίσκεται σε μια ικανοποιητική πορεία. Έχει προχωρήσει η απολωτρίωση των κεντρικών αγωγών και ελπίζουμε ότι εντός του έτους θα έχουμε και τον διαγωνισμό. Για το φράγμα, για το αρνητικό των Πρεσπών, ήδη βρισκόμαστε στη φάση που, αν δεν απατώμε σήμερα ή αύριο, τελειώνει η υποβολή των προτάσεων. Θα πρέπει να δούμε και για το φράγμα και για το αρδευτικό από το φράγμα του Παραλωρίου. Εκεί πέρα, ως προϊσταμένη αρχή είναι το Υπουργείο. Εμείς θα είμαστε βέβαια και είμαστε σε επαφή για να έχουμε την επίβλεψή του. Και αυτό θα περιμέναμε, να πούμε έτσι, με την έλευση του Υπουργού, θα περιμένουμε και την ανακοίνωση για τη δημοκράτηση του έργου. Και το αρδευτικό. Για το αρδευτικό από το φράγμα του Παραλωρίου. Έχουμε πολλά Έχουμε προχωρήσει και σε αυτό λίγο θα βοηθήσουμε και εμείς. Έτσι, τι πρέπει. Έτσι, θα βοηθήσουμε ήδη σε επαφή με τον Αντιπεριφερειάρχη. Δεν προλάβαμε στο προηγούμενο περιφερειακό, στο επόμενο περιφερειακό θα περάσουμε την επικαιροποίηση. Το φράγμα όμως, ο ταμιευτήρας, το Σεπτέμβριο θα εκτελειώσει, έτσι, θα πάρω το νόμο. Και λέει, δεν ξεκινάει τα άλλα. Ξέρετε ότι είναι το αντικείμενό μου, θα σας πω ότι αυτές οι μελέτες ξεκίνησαν σχεδόν 20 χρόνια πριν γεννηθώ. Η μελέτη των φραγμάτων εδώ ξεκίνησε τη δεκαετία του 50. Οι μελέτες για τη χωροθέτηση των φραγμάτων, υπάρχουν φράγματα τα οποία έχουν μελετηθεί από το Πεχοδέ τότε, το φράγμα των Κλινών και το φράγμα του Τροπεού, τα οποία είναι μόνο σε επίπεδο μελετών. Υπάρχει μέχρι και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για αυτά τα δύο φράγματα που σας λέω και είναι μέσα σε αυτά τα οποία έχουμε υποβάλει στο ΕΣΑΗ. Τα έβαλα στο ΕΣΑΗ. Λοιπόν, για τα διαχειριστικά σχέδια, τελειώσαμε. Για τα διαχειριστικά δόσκησης, χαίρομαι που προχωράμε. Είναι ένας σημαντικός χώρος για εμάς. Όσον αφορά το θέμα της μεταλλευτικής, το έχουμε συζητήσει εκτενώς. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Θα έχετε σύντομα το επόμενο μετά την διαβούλευση με τον κύριο Μουσουρούλη, με τον οποίο βρισκόμαστε αυτές τις μέρες σε επαφή. Νομίζω ότι εδώ πέρα, ενώ όλοι συζητάνε για τη μεταλλευτική εποχή, θα πρέπει να υπάρξει ίσως μια πιο γενναία απόφαση για την πρωτογενή παραγωγή και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και επίσης ο πραγματικός σκοπός του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που έχει σκοπό τη μείωση των ισορροών, πρακτικά μας λέει ότι και η μεταλλιγνητική, γιατί η μεταλλιγνητική αποτελεί την έκφραση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και του Κλίματος. Άρα από τη στιγμή που πάμε εκεί, μειώνουμε δηλαδή τις ισορροές μας, σημαίνει ότι και όλες οι δράσεις μας δεν πρέπει να θεωρηθούν ως δράσεις αγροτικής ανάπτυξης, αλλά ως δράσεις μετάβασης. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να διεκδικήσετε και εσείς πόρους για εμάς. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Σάμας είχε καθήλει να μόλις είχε περισσότερο χρόνο. Εγώ θα ήθελα να πω είναι προτιμότερο όποιος παίρνει το λόγο να θέτει δύο-τρία σημαντικά θέματα, τα οποία θα μου τα δώσει και σε μένα και θα τα παρακολουθούμε, γιατί αυτό που θέλουν οι κύριοι γραμματείς πάντα, θέλουν να, ο καθένας να δέκα από 20 θέματα. Μαζεύουν 150, οπότε δεν έχουν και την υποχρέωση να απαντήσουν 150, γιατί είναι και δύσκολο. Από δύο-τρία θέματα μεγάλα, ο καθένας για την περιοχή του ή για το χώρο του, μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και να τα υλοποιήσουμε. Λοιπόν, περνάμε στους Δήμους. Θέλει να μιλήσει ο κ. Πασχαλής πρώτα. Ωραία. Και ο κ. Ακουλέβας στη συνέχεια. Καλημέρα και από μένα.
καλώς ήρθατε κύριε Γιαννικέ, κύριε Διευθυντά. Είμαι χαρούμενος και ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι ξεκίνησε η διαδικασία του αδερφικού των προσφών. Είναι αύριο η τελευταία μέρα κατάθεσης των προσφορών. Είδα να ανοίξουν οι προσφορές 24 του μηνός, αλλά επειδή δεν θα λειτουργήσουν εσύ της, θα πάμε 10 μέρες πιο πίσω. Για εμάς τους προσφιώτες είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στην περιοχή μας και από ό,τι θυμάμαι εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ζω εκεί πέρα. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση γενικά, να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα τον Υπουργό του κ. Σουβέκα, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα δημοκρατηθεί πρώτο στην Ελλάδα, γιατί είχε και την υψηλότερη βαθμολογία το έργο αυτό. Μας το είχε υποσχεθεί σε επίσκεψη με τον κύριο βουλευτή που ήταν πάει εκεί πέρα και έτσι ακριβώς έγινε. Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις του Δήμου μας, είναι κοινά αποδεκτό ότι για την εικόνα ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών είναι απαραίτητη η αισία στις βασικές προτεραιότητες, όπως η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και η στήριξη της μετάβασης προς μια εκπομπή χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που προωθούν την ανάπτυξη των γεωργικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαίθρου. Στον τομέα αυτό, μέσω των γεωργοπεριβαλλοντολογικών ενισχύσεων, οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην αηφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την αντιμετώπιση αυξανόμενης ζήτησης της κοινωνίας για περιβαλλοντολογικές υπηρεσίες. Η κοινή αγροτική πολιτική εξασφαλίζει ότι οι κανόνες που θέτει είναι συμβατές με το περιβάλλον. Στην περιοχή των Προσφών, η γεωργική δραστηριότητα ασκείται σε μια έκταση 15.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καλλιεργείται με φασόλια, μεγαλόσπερμα και γίγαντες. Προϊόντα αναγνωρίσουμε στις αγορές του εξωτερικού και εσωτερικού για τα πολύ υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι επίσης σημαντική τόσο από οικονομικής πλευράς, αλλά και ιδιαίτερα από περιβαλλοντικής, και μια και αναγνωρίζεται στην διεθνή βιβλιογραφία η θετική επίπτωση της βόσκησης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των Προσφών. Ο Δήμος Προσφών έχει εκπονήσει μελέτη πρόταση για τη δημιουργία νέου αγροπεριβαλλοντολογικού μέτρου στο πλαίσιο του μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Βέβαια, δεν προλάβαμε να το έχουμε ολοκληρώσει. Ελπίζουμε να μπει στη νέα προγραμματική και θα βοηθήσει την περιοχή μας. Προτείνονται δύο δράσεις, μία για τη θετική και μία για τη ζωική παραγωγή της περιοχής. Δράση στοχευμένες αγροπεριβαλλοντολογικά εστράσεις στην καλλιέργεια φασουλιών και ορθολογική διαχείριση της βόσκησης. Οι δράσεις που προτείνονται στοχεύουν στην υψηλή φυσική αξία των Προσφών, που είναι εντός του δικτύου Natura 2000. Το 81% της έκτασης του Δήμου είναι στην περιοχή Natura, αλλά και της όμορης προς την περιοχή ζώνης. Και ένα δεύτερο θέμα, όπως είπε ο κ. Άμπας, τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε μετά την εφαρμογή του αδερφικού, θα βοηθήσουν την περιοχή μας. Αυτά το Δήμο Προσφών, έχω και εγγράφος να σας κατώσω. Ευχαριστούμε την κόρη Δήμου. Να σας καλωσορίσω και εγώ επιμέρους του Δημάρχου. Να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο Δήμαρχος Πρεσπών. Καταρχήν, τα δραστηριοποιούμε στον αγροτικό τομέα, γιατί είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Τα σχέδια βελτίωσης και η μοριοδότησή τους. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών δεν έχουμε δεδρότες καλλιέργειες και είμαστε στο ίδιο μέτρο με τους παραγωγούς της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τους υπόλοιπους. Τα σιτηρά και ο αναγκόστος και τα λοιπά δεν μπορούν να μοριοδοτήσουν ένα σχέδιο βελτίωσης με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Οι υποδομές για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η αδειοδότηση. Επίσης, στα σχέδια βελτίωσης υπάρχει και ο μικρός κλήρος που έχουν οι αγρότες γενικά της Δυτικής Μακεδονίας, από ό,τι γνωρίζω.
μια αποποίηση των αδειοδοτήσεων για τις αστικές εγκαταστάσεις. Έχει ξεκινήσει η περιφέρεια με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, μια απαιτήτη για τις υποδομές των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε. Έχει γίνει μια καταγραφή, γίνεται και μια μελέτη. Την έχει αναλάβει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Είναι το μόνο ελεύθερο επάγγελμα που δεν τιμολογείται το προϊόν του. Συμβαρότης και ο κτηνοτρόφος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επέμβει η πολιτεία σε αυτό. Ό,τι του πετάνε το παίρνει. Το καταλαβαίνετε πως το λέω. Το λέω όπως το νιώθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, ο Δήμαρχος τώρα σου και ο Γιάννης. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, μια προσωπική υποχρέωση. Είναι ιδιαίτερη χαρά όταν έρχεσαι οποιοδήποτε κυβάλιο της κυβέρνησης εδώ, γιατί νιώθουμε ότι είστε κοντά μας. Θα έρθω και να το ρωτώ. Αποβλήματα φαντάζομαι τα ακούσατε από τους υπόλοιπους. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στα αντιφυσικά, τα οποία θα λύσουν ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής μας. Έχουμε τα πράγματα, άρα επομένως η υλοποίηση του αντιφυσικού συστήματος νομίζω ότι θα προσφέρει πάρα πολλά σε όλους τους αγρότες. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι η συνεργασία όλων των αγροτών μας με το γεωπονικό, με τη γεωπονική σχολή που έχουμε εδώ πέρα. Και μέσα από αυτό να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό στήριξη των αγροτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να του κατευθύνουμε και σε νέες καλλιέργειες, εν ώψη τη δύσκολη τώρα περίοδο της μεταλλευτικής που μας έρχεται, και να μπορέσουν και οι Δήμοι να αξιοποιήσουμε ένα δυναμικό του πρωτογενού τομέα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η μόνη λύση, η κυριότερη νομίζω σε αυτή την περίοδο, είναι η λύση του πρωτογενού τομέα. Ο αντιδήμαρχος φαντάζομαι είπε τα υπόλοιπα προβλήματα, να μην σας κουράσω και πάλι σας καλωσορίζω, να είστε καλά και θέλουμε να είστε κοντά μας. Ευχαριστώ. Είναι ο πρόεδρος του Πελικάνου, επεξεργασία και μεταποίηση φασολιών, ο κύριος Κώστας Αλβαντίδης. Καλημέρα από μένα, καλώς ήρθατε στην περιοχή μας. Όπως είπε και ο κύριος βουλευτής, είμαι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού, Εθνικού Δημού Πρεσπόρου Πελικάνου. Ο συνεταιρισμός έχει μια ιστορία από το 2004. Δυστυχώς, ευτυχώς, τα συνεταιριστικά κινήματα αυτοζούν. Τι εννοώ. Στην Ελλάδα, όποιο γνώρισε, όπως είπε και ο κύριος αντιδήμαρχος της Φλόρινας, αποφεύγουν οι περισσότεροι να μπουν στο συνεταιρισμό για ευνόητους λόγους, γιατί εκεί όλα φορολογούνται και όλα φαίνονται. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση που και το ασφαλιστικό ήταν με το εισόδημα, κατέστρεψαν το συνεταιριστικό κίνημα. Δυστυχώς οι συνεταιριζόμενοι, επειδή δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα έξοδα τους και το μεγαλύτερο των εργάτων της γης, και τώρα με τον κορονοϊό ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία από τέτοιες χώρες να νομιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να έρθουν και να δουλέψουν με εργόσιμο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Το εργόσιμο για μας είναι πολύ βασικό και πρέπει να γίνει μόνιμο αυτό το μέτρο. Εγώ θα ήθελα λίγο να προτείνω να γίνει κάποια ευνοϊκή μέρημνα, να έχει κάποια ευνοϊκή μέρημνα οι συνεταιριζόμενοι, είτε φορολογικά είτε οτιδήποτε, για να μπορούμε να εντάξουμε όλους τους παραγωγούς μέσα στο συνεταιριστικό κίνημα. Όλους. Το τέλος του επιτελέσματος καταργήθηκε από τους συνεταιριζόμενους. Το γνωρίζω. Αυτά είναι ξέχως εύκολα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι αρκετό, θέλω. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έρχεται κι άλλα. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα αυτό. Ήδη άρχισα να δημιουργούνται συνεταιρισμοί που θα ακούσετε. Τα τελευταία. Δεν δημιουργούνται. Μάθησε το συνεταιρισμό τελευταία. Δυστυχώς όλοι πουλάνε πιστοποιημένα προϊόντα. Σε φασόλια περσπών, διέντερα, ψηφιολογία κλπ. Με έναν έλεγχο που έκανα από την αγορά της Αθήνας, όλοι πουλάνε φασόλια περσπών. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πουλάνε φασόλια περσπών. Πηγαίνοντα στον εργοδότη για που είναι ο αρμόδιος φορέας για να δει αν πραγματικά ισχύει και τι ισχύει, δυστυχώς αυτοί λένε ότι δεν έχουν προσωπικό. Πού, για ποιο δεν έχουν. Για τον εργοδότη είναι τραγικό. Ελληνοποίηση. Ελληνοποίηση. Θα πείσει. Θα πάρουμε 187 τώρα.
γίνει προσλήψεις. Ένα άλλο θεματάκι. Η ζημία που έγινε το 19, πέρυσι τον Ιούλιο, πήραν το 65%, το άλλο 35% υπολείπεται. Και κάτι ακόμα για τα βιολογικά και τα προϊόντα ΠΙΕ υπάρχει ακόμα έως 30% ακόμα μια επιπλέον αποζημίωση. Για τα βιολογικά. Για τα βιολογικά και τα ΠΙΕ. Δεν ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Εντάξει. Δύο τελευταία νομίζω αν εγκλωβηθούν αυτά είναι σημαντικά πολύ. Θα σας πούμε. Ωραία, αυτή είναι το βιολογικό. Ναι, στο τέλος. Εκ μέρους των κτηνοτρόφων ο κύριος Σαρής. Είναι και νέος κτηνοτρόφος. Ναι και όχι μέσω προγράμματος, για τον ίδιο λόγο που εξήγησε και ο κύριος, διότι δεν συμφέρει, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Το πρόγραμμα. Ακριβώς, ότι φορολογικά δεν συμφέρει καθόλου. Το συγκεκριμένο συνέφερε, θα σου πω για τον λόγο. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Σαρής Τρίφων ονομάζομαι, είμαι κτηνοτρόφος, έχω ήδη μια επιχείρηση από τους γονείς μου, την οποία θέλω. Με τη σειρά μου να την αναλάβω εγώ, κάτι το οποίο είδαμε το ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα εμπόδια παρά τελικό κέρδος, έτσι. Μιλήσαμε για συνεταιρισμούς, μιλήσαμε για δυσκολίες, μιλήσαμε για ερωτευτικά. Εγώ θέλω να σας πω ότι εντάξει, θα φέρουν νερό, ποια χωράφια θα ποτίσουμε και με τη σπόρα θα τα σφίγουμε. Τι θέλω να πω, το ότι πέρα από τα 2-3 προβλήματα που δείξε ο κ. Σαντωνιάδης, ο οποίος μπορώ να σας το πω πάρα πολύ εύκολα, αλλά θέλω να καταλάβετε λίγο τι είναι. Η ιδιομορφία που έχει η περιοχή μας, ο νομός γενικότερα και μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και πριν και όλη η Δυτική Μακεδονία, αλλά συγκεκριμένα μιλάμε για αυτό. Λοιπόν, έχοντας 7 μήνες χειμώνα, δεν έχουμε τα ίδια έξοδα με όλους τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, με όλους τους υπόλοιπους γεωργούς. Οι καλλιέργειες που μπορούμε να καλλιεργήσουμε δεν είναι ίδιες, δεν είναι το ίδιο προσοδοφόρες. Όταν οι άλλοι βγάζουν παράδειγμα 100 ευρώ, εμείς βγάζουμε 70. Καταλαβαίνετε το ότι εάν δεν υπάρξει μια επιπλέον ενίσχυση για τον τόπο μας, τότε είμαστε ήδη σημειωμένοι. Δουλεύουμε στη ζημία. Να το θέσω ακόμη πιο απλά, παίρνουμε δύο πανομοιότητες επιχειρήσεις. Μία στην Πλώνα και μία σε οποιοδήποτε άλλο νομό της Ελλάδος. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο. Εγώ είμαι καταδικασμένος να βγάζω λιγότερα. Καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χίλιοι διατρόποι. Έχετε και τους αρμόδιους, τον κύριο Άμπα, τον κύριο Βιωσέντο, τον κύριο Κασαπίδη, ο οποίος μπορούν να σας ενημερώσουν για με ποιους τρόπους μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, με ποιους τρόπους μπορούμε να φέρουμε βοήθεια, με ποιους τρόπους μπορούμε να δώσουμε ξανά κίνητρο, όντας κτηνοτροπικός και ευρωπαϊκός νομός. Έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε. Μιλήσατε προηγουμένως για πολιτιμητοποίηση. Σε εσάς. Για ποιο λόγο. Γιατί είναι το πρώτο υπουργείο το οποίο θα χτυπήσουν την πόρτα. Είναι το πρώτο επάγγελμα το οποίο θα σκεφτούμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα από άσχημα πάνε στα ακόμα πιο άσχημα. Θα πρέπει σας παρακαλώ να τα δούμε λίγο. Πολύ περισσότερο πιο σοβαρά για τον νόμο μας. Οι επισκέψεις που κάνετε δεν είναι αρκετές. Το γραφείο, όπως είπε ο κ. Σάμπας, θα πρέπει να λειτουργήσει. Θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί και θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί 24 ώρες, έτσι. Το ότι θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, συμφωνούμε απόλυτα. Το ότι θα πρέπει να γίνονται αδειοδοτήσεις, επίσης. Υπήρχαν λάθη που έγιναν στο παρελθόν, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Όλοι θέλουμε να τα διορθώσουμε. Κίνητρα χρειαζόμαστε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, κύριε Δονιάδη, θα μπορούμε να το κάνουμε λίγο με κάποιες ερωτήσεις. Θέλω κάποιες ερωτήσεις να τους κάνω και να απαντήσουν άμεσα. Αλλά να κάνεις και δύο τρεις προτάσεις όμως. Κάνε δύο τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Μία πάρα πολύ εύκολη πρόταση θα σας πω. Λοιπόν, είδατε ερχόμενοι εδώ πέρα ότι γύρω μας έχουμε βουνά, έτσι. Σε κάποιες φορές, δεν γνωρίζω αν είναι και στο δικό σου κύριο Σάμπας, μπορεί να σας το απαντήσει πιο αναλυτικά. Η Φλόρνα χαρακτηρίζεται η ορεινή περιοχή και άλλο. Δικαιώ. Αυτή τη στιγμή είστε σε υψόμετρο 700 και μέτρα. Αν κατέβουν κάτω στο κάμπο, να είναι 670, όχι ο κάτω. Για ποιο λόγο είναι η ορεινή περιοχή. Μία πρόταση. Θα πρέπει να χαρακτηριστεί όλος ο νομός Φλόρνας ορεινή περιοχή.
Είμαστε πάρα πολύ ψηλά, τα κρύα μας δεν τα φτάνετε δυστυχώς. Να δείτε πόσο άσχημα είναι. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για... Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι. Υπάρχουν λύκοι, υπάρχουν αρκούδες. Πρέπει να σας παρακαλώ πόσα ζώα πρέπει να μου πάει ο λύκος μέσα στην ημέρα για να μπορέσει να έρθει κάποιος να μου δώσει την αποζημίωση που εγώ πληρώνω να κάνω κάτι, να σπαργά μου. Αν μου φάει τρία θα έρθει κάποιος. Όχι. Δεν πρέπει να μου φάει τέσσερα έτσι πάνω. Σωστά. Αν μου φάει τρία την επόμενη μέρα. Αν μου φάει τα δύο και τα άλλα δύο ζήσουμε και το θέλω την επόμενη μέρα. Γιατί γνωρίζετε πώς είναι το μικρόβιο του γλυκού. Τώρα τα κάνουμε λίγο πιο ειδικά, να με συγχωρείτε ο λιγότερο που δεν τα πολύ καταλαβαίνετε. Αλλά είναι πράγματα τα οποία εγώ σαν κτηνοτρόφος έπρεπε να τα μάθω. Δεν είναι η ιδιότητά μου, δεν είναι κτηνιάτρος, είναι κτηνοτρόφος. Και θα έπρεπε να γίνω μισός κτηνιάτρος για να τα μάθω αυτά για ποιο λόγο το χειρό. Από εκεί και πέρα, εξισωτική δίκη 2013 δίκη 2014, τι γίνεται με αυτή. Ακόμη περιμένουμε τα θέματα μας. Είναι το βασικό πρόβλημα με τους βοσκοτόπους, τους οποίους δεν ξέρουμε αν είναι επιλέξιμο, αν δεν είναι επιλέξιμο. Οι μισοί βοσκότοποι εδώ στην Φλόρινα χαρακτηρίζονται, δεν είναι, χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις. Για ποιο λόγο. Δεν θα πούμε στο τρυπάκι το ότι εγώ, όντας κάτοικος αερμονοχωρίου, μου έχουν δώσει βοσκότοπο και σε άλλους νομούς. Έτσι πάμε σε πολύ πιο δύσκολο. Σε πολύ πιο δύσκολη κλίση, αλλά το γνωρίζετε ότι και αυτό ισχύει. Αλλά εκτός αυτού, εδώ στην Φλόρινα δεν υπάρχουν βοσκότοποι που όντως είναι βοσκότοποι. Θα πρέπει να δημιουργηθούν, να γίνει σωστά αυτός ο αλγόριθμος, αυτό το πρόγραμμα δεν ξέρω τι ακριβώς θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να γίνει όλο βοσκότοποι. Να μου το απαντήσετε αυτό με την εξωτερική σας παρακαλώ, 2013-2014. Από λίγο για τους βοσκοτόπους στην ιστορία, καταλάβετε λίγο το πρόβλημα που έχουν. Ναι, παρακαλώ. Σας ένα λίγο να το πειρώ, γιατί μετά δεν ξεχνάμε. Το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά είχε κάνει νομοθεσία σχετικά πώς θα προχωρήσουν η χωροθέτηση των βοσκοτόπων, με ποια κριτήρια και πώς θα ήταν και υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να πληρώνουν το όλο βάση βοσκοτόπων. Το 2014-2015 ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να σκέφτεται την αναθεώρηση. Ψήφισε νέο νόμο. Αυτός ο νόμος έγινε μια υπουργική απόφαση υλοποίησής του. Κάνα δύο χρόνια, 18. Έβγαλε την υπουργική απόφαση, άρχισε να συζητάει, τα ξέρει ο κ. Σάπα, από το 17, τέλη 18, τα διαχειριστικά πώς θα πάνε με την περιφέρεια να κάνουν. Φτάσαμε το 19 και ανακαλύψαμε ότι από το 13 μέχρι το 19 είναι 6 χρόνια χαμένα. Χαμένα, όταν λέμε χαμένα, χωρίς λόγο. Υπάρχει κάποιος λόγος χαμένα γιατί πολιτικά διαφωνώ, δεν θέλω να γίνω σκοτόπια ή έτσι θα τα κάνω περισσότερο. Δεν υπήρχε πολιτικός λόγος γιατί χάθηκαν αυτά τα 6 χρόνια. Δεν μπορεί να σου απαντήσει κανείς. Το πήραμε το 19 και τώρα προσπαθούμε από μήνα σε μήνα να τελειώσουμε εδώ με τις περιφέρειες, να μπουν μέσα οι δασολόγοι και οι ερευνητές, να κατοχυρώσουν που είναι τα σκοτόπια, να έχουν 21 πλέον χάκινγκ τα σκοτόπια, να είμαστε, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Να... και εσείς και εμείς και όλοι να ξέρουμε που βαδίζουμε. Αλλά είναι 7 χρόνια χαμένα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Το καταλαβαίνω μόνο τα από εκεί και πέρα όμως. Και ούτε οικονομικό θέμα. Πόσες εκατομμύρια έχουμε βάλει, πέρα πληρώσατε λοιπόν υπόσχεση. Δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα, το γνωρίζετε. Ναι, ναι, ξαναλέω. Υπάρχουν τα χρήματα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πώς χάθηκαν 7 χρόνια τώρα. Αυτά τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν. Αυτά τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν τι μελέτε. Θα γίνει. Είναι μελέτες 2 χρόνων. Αλλά από το 21 εκτιμούμε ότι το 21-22 θα επιτέλους έχουμε σχέδια για σκοτώματα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, να πούμε και τα άλλα. Οπότε λέμε το ότι λόγω μελέτης εμείς δεν θα πληρώσουμε. Όχι, δεν θα πληρώσουμε. Και έχω δύο περιπτώσεις εδώ πέρα στη Φλόρινα, τις οποίες δεν ήξερα τι γίνεται αυτό το πράγμα. Δύο κτηνοτρόφοι σίγουρα δεν υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Τι δεν υπάρχουν λοιπόν. Σίγουρα δεν υπάρχουν κι άλλοι. Έτσι. Οι οποίοι άρχισαν να κάνουν προεκλογική δήλωση και δεν πληρώθηκαν την εξωτική. Ενώ έχουν πληρωθεί πρασίνη, δεν υπάρχουν υπόλοιπα. Τι συμβαίνει αυτό.
Να το δούμε. Μην το προκαλείτε. Γενικά και να πάρει λεφτά από το δημόσιο δεν πρέπει να αποστάσει. Να το δούμε. Τέλειωσε. Γιατί μου κάνει περίεργο, είναι παράξενο. Γενικά δεν έχω να πάρει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Συγγνώμη, κύριε να μιλήσω κι εγώ σε ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι να μιλήσω. Δεν τελειώσαμε, ρε παιδιά. Τον ευχαρίσα που μίλησε. Εντάξει. Μισό λεπτό. Θα πάρετε όλο το λόγο. Δεν είπε ότι θα πάρει κανεί. Λέω όμω. Επειδή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, πρώτα να τελειώσουμε με κτηνοτρόφους και με γεωργούς. Είμαι κτηνοτρόφος. Βεβαίως, θα πάρει τον τρόπο. Αλλά δεν είπα τίποτα. Τώρα, από εδώ, ποιος θα κτηνοτρόφοι γεωργοί. Να λέει ο καθένας το όνομά του και ό,τι θέλει να ρωτήσει. Ορίστε. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα του πόλη μου και πες με τέτοιο. Ονομάζομαι Χρήστο Δημήτριος. Εργάζομαι κι εγώ σε κτηνοτρόφος. Σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τις ασφαλιστικές ενημερότητες. Εγώ εντάχθηκα στο πρόγραμμα νέων αγροτών, μετά πήγα και σε σχέδιο βελτίωσης, το οποίο με απέριψε λόγω ασφαλιστικής ενημερότητας. Εγώ γενικώς είχα αρκετά μόρια, είχα φτάσει ας πούμε τα 64 με 65 μόρια. Η ασφαλιστική ενημερότητα με πετάει εκτός από το πρόγραμμα και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να εγκριθώ και να πάρω έγκριση. Με αυτό το θέμα τι γίνεται? Όταν λες ασφαλιστική μετά. Ναι. Άλλη ερώτηση. Αυτό δεν είναι. Άλλος, αγρότης, γεωργός, κτηνοτρόφος. Ωραία. Μετά θα πάμε. Θα πάρει το λόγο. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν με τους αγρότες. Ξεκινάμε για τα υπόλοιπα θέματα. Ο πρόεδρος της Ατλάντας για 3 λεπτά. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν έχει αρχίσει και εγώ τη συμμάχη των δύο εκλογές. Κάποτε είμαι τεχνολόγιο χρόνο. Κάποτε το 85 το σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, η Ευρώπη, το γάλα και το κρέας την είχε την Ιταλία, την Τζανή. Εμείς μείναμε πίσω. Η μεταλλεκτική περίοδος αγγίζει την Ελλάδα. Στα 4 χρόνια το χρόνο δεν ξέρω. Εγώ θα είμαι λίγο γενικό, δεν θα είμαι καθιστό στην Ελλάδα. Θα τα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηδάκη αυτά τα θέματα του κύριου Προφήρης, του κύριου Θεμιάνοπλου. Θα αναφερθώ σε 3 θέματα. Έναν αναδεσμό και γεωργικά πάρκα. Τα έχω πει και στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχω πει, αλλά δεν μ' άκουσα. Ίσως με ακούσετε εσείς. Αναδεσμούς και γεωργικά πάρκα. Δεν ξέρω να γίνουν αυτοί τα πράγματα. Να σας πω. Γίνονται 8 αναδεσμοί στη Φλόρα. 8 αναδεσμοί εν εξελίξη στη Φλόρα. Ποιο δεν θα σχεδίαζε, ας πούμε, πάμε την Μελίνη, 14.000 κλέματα, δεν θα κάνει, έκανε ένα σχέδιο για το τροπικό πάρκο. Ποιο. Τι είναι το τροπικό πάρκο, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι 500 κλέματα, είναι 1.000 κλέματα, τα οποία πάνε μια σε νερό και φω. Η πολιτική. Δίνουμε 4 κλέματα κάθε δικό, 4-5 κλέματα ανάλογα με τι πρωτοβόρειε που έχει και επενδύει. Τι έγινε στη χώρα μας. Επενδύσαμε 50-60 χρόνια μέσα στα χωριά. Εγώ έχω 400 κτίσματα γεωργικά μέσα στα χωριά. Και τώρα φοβούμαι σαν πάντα Παριζιώτης, σαν πίκος του Παρισιού, από το τρεβονικά. Άλλα χωριά πήγες να παράξουν, έχουν παραδείγματα. Πρέπει να σταματήσει αυτό κάποια στιγμή, πρέπει να αρχίσουμε να φτάσουμε κάποια βάση. Αυτά για πρώτα έχει προβλέψει πριν 100 χρόνια. Θα σας δώσω κείμενα για την, και για τα δημοτομικά και τα δημοτομικά. Είναι μια δουλειά που βρίσκουμε τώρα στην Ελλάδα κοινά. Ένα δεύτερο. Είναι κατά σημείο δραμάτων. Δυστυχώς βλέπετε Αφρική. Ιούλιο, Αύγουστο θυμίζει Αφρική. Από το κλειδί τεπάρα. Το μην το ενδιαφέρει επειδή έχουν γίνει αναδεσμοί. Δεν είμαστε από αναδεσμό το 1821. Δεν έχει γίνει ο πρώτος αναδεσμός. Ενώ έπρεπε να είμαστε στο 3ο-4ο. Και γι' αυτό το λόγο είναι να συμπεράσουμε. Είναι κρίμα. Το φράγμα Παπαδιά. Και τα δουλειά νομίζω προχωράει το αντιστοιχό. Στο φράγμα Παπαδιά θα ελευθερωθούν 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και δουλειά. Γιατί όταν σταματήσει ο ΑΕΣ. Πρέπει να εντάξουμε σε αυτά τα περίπτωση που θέλει να βγάλει και άλλε εκτάσει. Αυτό είναι δεύτερο. Ο ΑΕΣ θα καθυστερήσει άλλα 10 χρόνια. Εγώ θα καθυστερήσει και τα λεφτά θα πρέπει να προγραμματίσουμε. Μην πάμε τόσο μπροστά. Στο
ένα θέμα, φράγμα κατοπινών. Υπάρχουν έτοιμα θετικά δίκτυα, όπως είναι Μεσοπόρη, κάτω Καλλινίκη, άνω Καλλινίκη, τα οποία λειτουργούσαν και δύο-τρει και δεν λειτουργούν τώρα. Γιατί αναφέρω τα φράγματα. Πρέπει και ένα ενδεικτικό ποσό. Το φράγμα κάτω κοινών είναι 9 εκατομμύρια ευρώ. 9 εκατομμύρια χωρητικότητα. Ποια είναι η ειδικό μέτρο νερό. Το παρορίου λε. Όχι, όχι, κάτω το κάτω κοινών. Το ενδεχόμενο. Ναι, να το προγραμματίσουμε κάποια στιγμή. Α, αυτό το οποίο πρόκειται να είναι κάποια στα σχέδια. 50 εκατομμύρια το ποσό. Όχι για να συνεννοούμαστε. Όχι, όχι, θα σα δώσω και 100 εκατομμύρια. Υπάρχουν τα δεδομένα. Να γίνει εννοεί. Είναι μια τεράστια έκταση. Όλος ο κάμπος και είναι αμαρτία για αυτό. Επιπλέον, τι πρόβλημα έχουμε με την Φλόρινα, στην Ζωσή Παρτική. Ιούλιο, Αύγουστο έχουμε προβλήματα για την έδραση. Εγώ προτείνω εδώ τρία φράγματα του παραγωγή του κάτω κοινών που θα λύσει και τα ιδρυτικά θέματα του Υγείου Γερμανού που θα λύσει και την ποιότητα κάποια στιγμή το φασικό της πρέσπας, δεν ήταν πρόβλημα, αλλά πρέπει να το προγραμματίσουμε. Οι διοθρείς δεν έχουν στα προγραμματικό, οι ποιητές δεν έχουν στα προγραμματικό, τα φράγματα έχουν καθαρίσει. Και το φράγμα περικοπής. Περίσει, περικοπής, είναι στο μήνυμα. Πέτρο, συγγνώμη, κάνεις πρόταση αναπτυξιακή για όλο τον νομό ως πρόεδρος Αγλάδας. Όχι, θα τα τεχνολόγιο πώς με αποτέλεσμα
άδικα να πενταχθούν, να επιστρέψουν λεφτά, να καταστραφούν, να χρεοκοπήσουν 280 οικογένειες επενδυτών στη Φλόρινα. Το μέγεθος αφορά μόνο τη Φλόρινα. Έχω, αν θέλετε, μπορώ να πω αναλυτικά τι αυτά που στείλαμε και τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε εδώ, αν θέλετε. Όχι, πες μόνο τι ζητάτε. Ναι. Αυτά τα έχω εκθέσει αναλυτικά και με δικαιολογητικά, που σας λέω όλα. Εμείς ζητάμε με το τελευταίο έγγραφο που στείλαμε στον κύριο Περιβάντος, επειδή πέρσι τον Ιούνιο, κατόπιν προσπαθειών του σωματείου μας, εγώ προσωπικά κατέβηκα, καταφέραμε να κάνουμε μια τροποποίηση της σκίας της 800, όπου προβλέπεται η επιστροφή των αχρεωστήτων των μεταληθέντων να αφορά μόνο την απώλεια εισοδήματος, γιατί εκ των πραγμάτων τα άλλα έξοδα φύτευσης, περίφραξης, συντήρησης είχαν γίνει, αφού παίρναμε μέχρι κάποια χρονιά, παίρναμε τα χρήματα. Ναι. Ζήτησαμε, το καταφέραμε, το εγώ προσωπικά στην Υπουργό. Το καταφέραμε, ένα ευεργετικό πλήν όμως, αυτό το ευεργετικό μέτρο αφορά το 10% πλέον όσους έχουν εγγύνει στο πρόγραμμα. Και είναι μεγάλη αδικία να μην συμπεριλάβει η απόφαση αυτή, η οικία και τους υπόλοιπους. Με όλα τα υπόλοιπα ζητάμε να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη οικία με μια τροποποίηση καινούργια, τη οικία της 800, στο σύνολο των επενδυτών. Γιατί είναι άδικο, εντελώς άδικο, δηλαδή να μπουν στο ευεργετικό μέτρο το 5-10% που έχει απομείνει, ενώ έχουν υποστεί τη ζημία άπαντες. Ζητάμε να ανακριθούν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που πάρθηκαν για τα χρεωστή τους καταβληθέντα. Επίσης υπήρχε μια περίοδος το 2004 έως το 2009 με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούσαν να κάνουν ελέγχους οι διαιτησασσόν που δεν πληρώθηκε κανένας επενδυτής πριν 5-6 μετέρων. Αυτά υπάρχουν στοιχεία. Όλοι οι υπόλοιποι δεν πληρώθηκαν. Ενώ υπάρχει έγγραφο το οποίο το έχω προσκομίσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λέει όταν η μη πληρωμή δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου ή ολοκλήρωσης του φακέλου με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, πρέπει να πληρώνονται και όταν θα γίνει ο έλεγχος, αν δεν κάνουν όπως και στράφηκαν, αλλά πρέπει να πληρώνονται, επειδή τα ευρωπαϊκά λεφτά είναι γνωστό ότι δεν έχουν αναδρομική πληρωμή. Τώρα δεν γνωρίζω κιόλας, κύριε Αντρέα, που βρίσκεται και το θέμα. Στείλαμε αυτό, λίγο να το δείτε, θα δούμε πού ακριβώς βρίσκεται. Αυτά ήθελα να πω. Αν θέλετε αναλυτικά, μπορώ να σας πω. Όχι, αναλυτικά δεν. Πάρα πολλά, για πάρα πολλά που γίνανε, για πάρα πολλές αδικίες που γίνανε, για μεροληψίες, για μη εφαρμογή, για ανάρτηση, συμπεριφορά, για το ότι προβλεπόταν στο 2080, παράδειγμα, να υπάρχουν κάθε χρόνο πρακτικά ελέγχου, να ενημερώνουν πρακτικά ο φάκελος και εμείς οι ίδιοι. Δεν έγινε ποτέ 20 χρόνια. Δεν υπάρχει στο φάκελό μας ούτε ένα χαρτί ελέγχου. Προβλεπόταν κάθε χρόνο και να ενημερώνονται οι επενδυτές. Και άλλα πολλά, δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει και καταγγελία και στον επιτροπή δημόσιας διοίκησης με όλα αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει κάποια στιγμή η ασυλία που υπάρχει και το κάτω να τελειώσει. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ. Η κυρία. Δέσποινα από τα Βελάρη. Ωραία. Και ο κύριος. Καταγγελίσα πάντα. Ωραία. Και κλείνουμε. Υπάρχει κανένας άλλος. Ωραία. Η κυρία Ταβελάρη και ο κύριος Καραγιάννης. Θα ήθελα να συμπληρώσω με κάτι στο που λαλήσατε. Ότι εγώ βρέθηκα ως επενδύτρια μετά τον θάνατο του πατέρα μου και είχε μισθώσει 500 στρέμματα στην κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου. Τα όρκωσε, τα οριοθέτησε, τα φύτευσε, μπήκε στα προγράμματα αυτά της δάσωσης και ξαφνικά απεντάχθηκαν όλα μετά από προβλήματα που δημιουργήθηκαν εσωτερικά στη διεύθυνση δασών Φλόρινας. Για τα θέματα που είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, έχουμε κατασχέσεις προσωπικών λογαριασμών, ακινήτων,
και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Τα κτήματα αυτά έχουν παραδοθεί στην τέος κοινότητα, γιατί η συμφωνία ήταν τα καλλιεργούμε, παίρνουμε τις επιδοτήσεις, τα μεγαλώνουμε και τα παραδίδουμε ως έχουν, ως δάσος. Και οι πρωτοπόροι επενδυτές όλων εκείνων των ετών βρέθηκαν τώρα να χρωστούν, να έχουν κατά σχέση όλων μας τους προσωπικούς λογαριασμούς, γιατί είμαστε κληρονόμοι, και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα όμως. Το θέμα το γνωρίζουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Χαρακόπουλος, Κόκαλης, Κέλλας, Δημοσχάκης, Κεφαλονιάτης, Ρετήμων, γιατί αντίστοιχα της δάσωσης γεωργικών εκτάσεων έχουν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά κύρια στη Δυτική Μακεδονία, η διεύθυνση δάσου Φλόρινας ήταν αυτή που ήταν αρνητική σε όλα. Έχω στείλει έγγραφα στο περιβάλλοντος και ενέργειας με τον κύριο Ντουνιάδη την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα μας λένε ότι είναι αρμόδιος ο κύριος Γουρίδης. Παίρνει έγγραφα ο κύριος Βαρσιαβάνος. Είναι Υπουργείο Εσωτερικών, αποκεντρωμένη διοίκηση, διευθύνει δασών υπάρχοντε αυτού. Ναι, αλλά ως ανώτερη αρχή του είναι το περιβάλλοντος και ενέργειας. Φορέα συνειδητοποίηση είναι τα δασαρχεία. Έχει τελειώσει. Έχουν βγει από την υλοποίηση. Όχι για αυτά. Όλα αυτά έχουν απεταχθεί. Και ζητάνε την επιστροφή των αγριευτών στους παραπληθέντων. Και γίνεται μόνο με ένσταση. Είναι νομικό θέμα. Έχουν γίνει. Είναι με ένσταση. Στα όρια του που διαβοηθήσαμε. Αφού περνάνε τόσες τροποποιήσεις. Θα το δούμε, θα το δούμε. Έχετε υπόψη σας αυτό το θέμα. Οι προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια καθυστερούν εδώ και μια πενταετία. Όσες αποφάσεις βγαίνουν είναι θετικές για τους επενδυτές. Αυτό μετά δεν είναι τόσο απλά. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι θα το πούμε. Ο κ. Καραγιάννης και τελευταίος θα κάνω και τους δύο. Ως Καραγιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε που έχετε συνόμο στο λόγο μας. Τρία είναι τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να σας συνεδριακώ. Όπως και ο κ. Σαρίστατος που με κάλυψε. Βλέπω στο αγρότημα του πατέρα μου. Δεν έχω ενταχθεί σαν νέος αγρότης. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι τα ζητήματα που θα σας πω. Πρώτο θέμα είναι έχουμε γελάδες παραγωγής. Η τιμή του άρκτος είναι ένα θέμα που με αφορά. Δεν είναι δυνατόν να πάω πάνω σε ένα περίπτωρο ένα μπουκαλάκι λίγο 50 λεπτά και να δίνω ένα λίτρο γάλα ούτε 30 λεπτά. Να σας το πω σαν παράδειγμα. Δεύτερο ζήτημα είναι η έκρηξη βιολογικών καλλιεργειών, τις οποίες θα σταματήσαμε. Και ένα τρίτο που με αφορά είναι η αποζημιώση του ΕΛΠΑ, τις οποίες ανέφερε και ο κ. Στρίφων. Πρόσφατα είχαμε διάφορες θανάτους αγελάδων, νέων, τις οποίες μας αποζημιώνουν μετά από χρόνια, πάρα πολλά. Και για παράδειγμα, 300 ευρώ μπορεί να μας δίνουν για μια αγελάδα, η οποία έχει γεννήσει πρώτη φορά. Και κάνουν να μας αποζημιώσουν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι που με φοβίζει, τα τρία ζητήματα, να μην σας σχολιάζω, τα οποία με κρατά να μην γίνω νέος αγρότης, αν και βοηθάω και ασχολούμαι με τον πατέρα μου. Θα σας ζητούσα να μας βοηθήσετε σαν εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις παρατηρήσεις εδώ στο περιφερειάρχη μας, τον κύριο Άμπα. Εκτός όσον αφορά τώρα τα γραφεία του ΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ κτλ. Νομίζω ότι έχει μπει σε μια σειρά το θέμα. Γίνονται προσπάθειες και οτιδήποτε είναι έρχεται κατά τα μεταβλητικά όπως είναι τα κέντρα της πλευράς της γης και η προσπάθεια του Υπουργείου και του Υπουργού είναι αυτά τα γίνουν μόνιμα. Και βέβαια λαμβάνουμε την υπόψη της ιδιωτικότητας κάθε περιοχής και νομίζω ότι έχει γίνει περισσότερο από φανερό ότι πώς το συγκεκριμένο Υπουργείο αντιμετωπίζει την περιοχή σας, την περιφέρειά σας και το συγκεκριμένο το νόμο έτσι. Γιατί έχουν κάνει πολλές παρεκκλήσεις που σε άλλους περιφερειάρχες δεν μπορούσε καν να συζητάσουν. Τώρα τα πράγματα να προχωράνε. Τώρα πηγαίνουμε και τα νούμερα της υπηρεσίας. Τώρα μιλάμε 20 εκατομμύρια το αρνητικό προσφόρων. 4 εκατομμύρια το αρνητικό του παραλίου και 7 εκατομμύρια το ταμιευτήρα του παραλίου. Μάλιστα 49 εκατομμύρια έτσι. Τα οποία και προχωράνε και όντως ο κύριος Κρέκας και τα στην υπηρεσία που μας μαζεύουν τόσο προτεραιότητα σε εσάς να ξεκινήσουν από εσάς. Και καλώς εργό των πραγμάτων που θα τελειώνει νωρίτερα από το Σεπτέμβριο και θα ξεκινάει το όλο ακόμα νωρίτερα. Απλώς εδώ θέλουμε και την ουσιαστική τέτοια της περιφέρειας και είναι όλη μες η μελέτη. 30 ή 40. 24. 31, έχετε το συγγνώμη. Σας παρακαλώ. Γιατί 40 άλλο 30 άλλο 40. Δεν είναι να δώσετε άλλα 10. Να δώσετε. Τώρα όσον αφορά και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είστε γνώστες, γιατί να το πω αυτό. Δηλαδή την
20 Μαΐου παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος προϋπολογισμός, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, έτσι. Μαζί με αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 750 δις. Μέσα σε αυτό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προβλέπεται και ένα ειδικό ταμείο δίκαιης μετάβασης. Η πρόταση που είχε γίνει αντίστοιχη του Φεβρουάριου του 2018 ήταν 10 δις για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, από τα οποία η Ελλάδα έπαιρνε 300 εκατομμύρια. Τώρα, με την πρόταση του Μαΐου, τώρα 20 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αυξήθηκαν από τα 10 δις στα 40 δις στη χρηματοδότηση. Που αν το πάρουμε αναλογικά, τα 300 επί 4 γίνεται ένα 200. Δηλαδή ο Μουσουρουλής και η συντηρητική ομάδα του Μουσουρουλή θα είχαν διαχειριστεί 1,2 δις, καλώς εγώ των πραγμάτων. 1,7 να γίνει. Και 1,7 που αφορά Κοζάνη, Φλόριντα, Μεγαλόπολη. Κοζάνη, Φλόριντα, Μεγαλόπολη. Με όλη την Δήμο. Άρα Κοζάνη, Φλόριντα. 5 δίδυμα. Άρα και πέρα πρέπει να γίνει σημαντική προσπάθεια και σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό που είναι το Μουσουρούλη. Εμείς ήδη έχουμε κάνει την κουβέντα και έχουμε συζητήσει. Ήδη έχουμε προτείνει κάποια μέτρα που θα τρέξουν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο με τα βατικά και ήδη είμαστε σε επικοινωνία και συνεννόηση γιατί ετοιμάζουμε το στρατηγικό σχέδιο και τα μέτρα και τις δράσεις για την επόμενη ΚΑΠ, για το επόμενο πρόγραμμα που θα ανάπτυξη. Όπου και εκεί μέσα στοχευμένα θα μπουν κάποια μέτρα ακριβώς είτε αποκλειστικά για εσάς. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει, ξέρω εγώ, υπάρχει στα κυριολεκτικά στο 10, στο μέτρο 10, υπάρχει χρηματοδότηση για τον παραδοσιακό αμπελώνα της άμψης. Μόνο. Ή υπάρχει για ελαιώνα. Ή για τον παραδοσιακό αμπελώνα της Σαντορίνης. Μόνο. Και ούτε κυριολεκτικό. Κάτι αντίστοιχο με μια καλή αιτιολόγηση μπορεί να τρέξει και εδώ. Αλλά πρέπει να ξέρετε όμως ότι τα ταμεία, γιατί το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι για την αγροτική ανάπτυξη. Το δίκαιο μετάβαση είναι για άλλο. Δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη. Άρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς θα το κάνουμε. Αλλά η βασική πηγή χρηματοδότησής σας είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Οι μέσα μπορούν να πάρουν, να μπορούν να πούνε αντιλαμβάνουν. Και από όσο ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να είναι πίστη μεταποίηση. Μεταποίηση, μηχανή κτλ. Αλλά και από όσο ξέρω, δεν ξέρω αν είναι στην αρχή του κ. Μουσουρούλη, έγινε και ο διαγωνισμός και υπάρχει και ανάδοχος που θα κάνει και το Master Plan έτσι, μέχρι το Δεκέμβριο. Γιατί να σχεδιάσουμε εμείς την ΚΑΠΑ να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και πόσες είναι οι εκτάσεις και ποια έκταση είναι σε καλή παραγωγικότητα και ποια δεν είναι κλπ. Άρα υπάρχει ο σχεδιασμός. Ο Κασαπίδης εδώ πέρα, επειδή τον ξέρουμε και τον αγαπάμε, είμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία, είναι από πάνω το θέμα και οι βουλευτές εδώ, οπότε σίγουρα κάτι υπάρχει. Και όπως είπε και ο διευθυντής εδώ, ο Θεοδότης, είναι και μια είναι πρόκληση, δηλαδή είναι μια ευκαιρία τώρα να γίνει ένας καλός σχεδιασμός. Και η θέληση και η διάθεση υπάρχει τώρα. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε καλύτερο που μπορούμε. Το είπε και το μέτρο 10. Εμείς θέλουμε να μας προτείνετε. Γιατί αν ξέρετε, αν έχετε ακούσει, η επόμενη προγραμματική περίοδος θα είναι της πράσινης ανάπτυξης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Είναι η βασική πολιτική που θα διέπει όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Δηλαδή δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος και σε δράσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, αντίστοιχα, και στην ΚΑΠ, στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν 20 Μαΐου. Μία είναι για την βιοποικιλότητα, για προστασία από βρέφη και πανίδα, και άλλη είναι από το αγρότημα στο πιάτο. Οι οποίες στρατηγικές δίνουν κάποιες κατευθύνσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν στα σχέδια της κάθε χώρας και στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα που την ανάπτυξη. Τα γεωργοπολιτικά, σύμφωνα με την πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είναι, δηλαδή το κάθε κράτος του μέλους, το 40% των χρημάτων που θα πάρει πρέπει να είναι. Και εγώ πρέπει να. Άρα, οποιαδήποτε τέτοια δράση πρόταση έχετε, τι θέλετε. Γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμούς και να τα σκεφτόμαστε και τέτοια, αλλά αν υπάρχει κάτι έτοιμο σχεδιασμένο το οποίο να ακολουθεί αυτού του κατευθύνσει ή να είναι μια πρώτη, ένα πρώτο σχέδιο για εμάς να μπορούμε να το συνεργαστούμε, το θέλουμε. Γιατί ούτω ή άλλω εκεί θα κινηθούμε. Και αυτό βέβαια είναι πρόκληση για του αγρότε μα, για την Ευρώπη. Είναι πρόκληση. Αλλά είπαμε, είμαστε σε μια διαδικασία. Υπάρχει επικοινωνία και συμμετοχή και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες αυτές να είναι κατευθύνσεις ή πλαίσιο και το κάθε κράτος μέλος έχει την ευελιξία να το εφαρμόσει ή να προτείνει μέτρα και δράσεις που είναι εύκολα αντιληπτά από τους αγρότες και εύκολα εφαρμόσιμα. Δεν είμαστε τώρα στην περίοδο να χάνουμε λεφτά. Κάτι άλλο θετικό είναι ότι η πρόταση του προϋπολογισμού για την Ελλάδα, για την ΚΑΠ, σε σχέση με την αρχική πρόταση του Μαΐου του 2018 είναι πολύ αυξημένη. Και είναι και παραπάνω αυτά από αυτά που είχαμε θέσει σαν στόχο.
Εμείς ο στόχος της Ελλάδας ήταν να διατηρήσουμε τον προπολογισμό στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, ότι πήραμε το 14-20, ότι πήραμε 19,2 δις, να πάρουμε και 27. Γιατί καλώς ή κακώς η κοινή αγροτική πολιτική που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική, κάποτε έπαιρνε το 80% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Στην τρέχουσα περίοδο 14-20 παίρνει το 37%. Κάπου στα γύρω στα 300-400 δισεκατομμύρια. Δυστυχώς για το 2027 πέφτει κι άλλο, πέφτει το 27%. Γιατί αλλάζουν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπαίνουν μέσα μεταναστευτικό, μπαίνει τρομοκρατία, μπαίνει προστασία περιβάλλοντος κτλ. Αλλά με την πρόταση που παρουσιάστηκε 20 Μαΐου, η Ελλάδα παίρνει 19,8 δις. 19,2 δις ο στόχος, παίρνουμε 19,8. Συν την έξτρα χρηματοδότηση από 450 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, εμείς ζητάμε περισσότερα, γιατί πλέον και οι υποχρεώσεις σας, οι περιβαλλοντικές, όχι παραγωγικές, θα είναι και περισσότερες. Δηλαδή, εκεί που κάνετε τη δηλωσιότητα, θα πρέπει να συμπληρώνετε και 2-3 ακόμα κουτάκια για να πάρετε τα λεφτά. Και να προστατεύετε την πεταλούδα, να προστατεύετε το χειριτόνι, να προστατεύετε την αντιφάδο που θα εξηγηθεί. Άρα, εκεί πάει το πράγμα, αλλά έτσι όπως είναι τώρα ο προϋπολογισμός, τουλάχιστον δεν χάνουμε λεφτά. Παίρνουμε τα ίδια. Και την Παρασκευή υπάρχει συμβόλαιο κορυφής που θα είναι ο Πρωθυπουργός, όπου εκεί υπάρχει περιθώριο και επιπλέον χρηματοδότηση στην ΚΑΠ. Γιατί έτσι έχει γίνει στο αντίστοιχο συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ένα κουτί που μπορούν να δοθούν περισσότερα χρήματα. Οπότε, ευελπιστούμε για το καλύτερο. Σχέδια βελτίωση και μοριοδότηση. Κάθε περιφερειακή διάσταση. Αναφερθήκατε σε αμπελώνες και σε βρεώνες. Ναι. Και διατρότες καλλιέργειες, τα οποία δεν έχει ο Δήμος Φόρετας. Ο Δήμος Αμιντέου να έχει αμπελώνες. Ο Δήμος Φόρετας δεν έχει. Τα σχέδια βελτίωση και τα μόρια είναι σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε περιφέρεια κοινότητα. Δεν είναι ενιαία μοριοδότηση όλη την Ελλάδα. Οπότε και εσείς αντίστοιχα δεν είσαι ένα ανταγωνιστή τα μπέλια από την Κρήτη. Έχει ανταγωνιστή τα σιδηρά, τα γύρω γύρω από σένα. Η μοριοδότηση σε κάθε περιφέρεια και περιφέρεια κοινότητα έπεσαν από τον φακέλο που κατατίθεται. Τώρα, συμφωνούμε ότι η τυπική απόδοση για σιδηρά και για ηλιά και τέτοια είναι τίποτα. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, μια ηλιά τυπική απόδοση ένα στρέμμα για 290 ευρώ και τα κυκλοφτικά έχουν 5.000 ευρώ. Και λοιπόν, αν παίζει περισσότερα μόρια τα οποία είναι κυκλοφτικά. Αλλά εδώ δεν ανταγωνίζει κυκλοφτικά. Τώρα, μικρό κύριο δεν είναι δικαιολογία. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε και ο συναγωνιστής κ. Σάμπας, στα σχέδια βελτίωσης υπήρχε επιπλέον οριότητα, επιπλέον επιδότηση 20% αν το σχέδιο βελτίωσης το κατέθεται ομάδα παραγωγών, οργάνωση παραγωγών ή αγροτικός συνεταιρισμός. Πέρατε η ορεινή ημερομηνία 60-65% συν 20% 85% επιδότηση. Αρκεί να μας δεχόσαστε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και επιδοτεί περισσότερα κίνητα. Τώρα, γιατί ο καθένας έχει όλη καλά του μόνος και ένα από δύο μου πηγαίνει κατοίκος να έχει πηγαίνει τα τραχτέρια, δεν ξυπερνάει. Στα νησιά ήταν 90% επιδότηση. Δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου, επειδή θεωρούνται την νησιωτική περιοχή, έχουν 75% επιδότηση. Έτσι. Και συν 20% ανώτατο όρο 90% επιδότηση σε σχέδιο βελτίωση. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Που ήταν η πρώτη φορά που μπήκε τέτοιο κίνητρο στους ανθρώπους σε σχέδιο βελτίωση. Να σας θυμίσω ότι ο σχεδιασμός της τρέχουσας ΚΑΠ έγινε το 2014-2015 με τον προπάτοχό μου τον Δημήτρη Τομιλά. Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν και τέτοια θέματα, ότι μέσα στα σχέδια βελτίωσης μπορεί να μείνει και πάρα πολλές επενδύσεις και φωτοβολταϊκά για να μειώσει. Και αν το κάνει η ομάδα παραγωγών, δεν μπορεί να είναι επαναλαμβάνω. Εδώ θα ήταν αν έχετε 65% πόσο έχετε, πόσο είναι το. Συνήθως 85% επιδότηση για σχέδιο βελτίωσης. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο εμπορικό πουθενά. Σε όλο για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν το εκμεταλλευτήκατε. Είχε δοθεί ξεχωριστό προϋπολογισμός για ομάδες παραγωγών και περίσσευαν λεφτά. Δεν καλύφθηκε. Αυτό θέλω να πω, Γενικέ. Αυτά τα λεφτά από τα υπόλοιπα να δοθούν στη Δυτική Μακεδονία σε όλοι. Και αυτό ήταν ο Βασίλειο. Βασίλειο, άσε να μιλήσω. Λέμε τα υπόλοιπα από τις άλλες περιφέρειες να δοθούν σε Δυτική Μακεδονία επειδή έχουμε αυτή τη δοκιμασία. Τώρα, η ανάλυση του προγράμματος παίρνει τόσα εκεί να ισχύουν για όλες τις περιφέρειες. Μπορούμε να δώσουμε κάτι επιπλέον σε αυτήν. Καλώς. Δεν μπορούμε, τα παρόλογα είναι φτώχεια. Αυτό προσπαθούμε και θέλουμε και τη δική σας τη στήριξη όταν θα μιλήσουμε στον Υπουργό. Τα υπόλοιπα να μαζευτούν και να δοθούν. Μήνα 200 άτομα. Κοστίζουν 10 εκατομμύρια. Εδώ ακούμε 600 εκατομμύρια πρόγραμμα, 500 εκατομμύρια, 1,5 δις.
10 εκατομμύρια μπορούν να δουν από και αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Καλώς. Δεν μπορούν, τα υπόλοιπα λόγια περισσεύουν. Αυτό θέλουμε ξεκάθαρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Συνέχισε, συγγνώμη για την παρέμβαση. Μην ξεχνάμε ότι τα 600 δισεκατομμύρια είναι υπερδέντες. 600 εκατομμύρια. 600, ναι. Ναι. Το πραγματικό είναι 300. Το πραγματικό είναι 316. 316. Άλλο ένα αέρα. Γιατί θα τα υλοποιήσουν εντελώ. Εν ανάγκη, όπω είπε, θα τα πάρουμε από το δίκαιο μετάβαση. Να τα πάρουμε από εκεί για να τα δώσουμε. Γι' αυτό είναι. Πρέπει να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίσαμε τώρα. Λοιπόν. Αγωγικό συντηρησμό. Ένα πολύ σημαντικό που ανέφερε ο Δήμαρχος είναι τα αρνητικά σχέδια διαβελτίωσης, τα οποία δεν μπορούν να υποβάλουν τώρα, γιατί δεν έχει γίνει και όταν θα βγουν, όταν θα υλοποιηθεί το έργο, θα είμαστε ξεκρέμαστοι. Γιατί πραγματικό. Θέλει να διαβελτίωσουν για τα αρνητικά, τα σχέδια διαβελτίωσης για τα αρνητικά. Ναι. Δεν έχουν γίνει ακόμα, θα βγουν. Θα βγουν. Οι πρεσβειώτες δεν μπορούν να τα υποβάλουν τώρα. Γιατί δεν έχουν ακόμα το αρχικό. Θα πρέπει να τα υποβάλουν τώρα και να τα υλοποιήσουν μετά από 3 χρόνια. Οπότε εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ποντίζει κανένα σε κλίση αυτό. Ότι ζει η κατάκτηση. Τώρα θα αντικατασταθεί η κατάκτηση μου στάνει να δει. Γιατί δεν μπορούν να βγουν. Πότε. Τώρα. Δεν μπορούν τώρα οι παραγωγοί να υποβάλουν σχέδια τέτοιου. Γιατί δεν μπορούν. Τα σχέδια βελτίωση για την άρνηση είναι για την κατάσταση του τρόπου ποτίσματος. Αν έχει με κατάρτιση με κανονάκι, πρημοδοτούνται για να βάλουν στάση ή να βάλουν γεωτρήσει. Ναι, ναι. Να το δούμε. Αν δεν είναι κάτι το δήμαρχο και να το δούμε. Συνέβη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν έχει πίεση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει. Οπότε φτάνουμε όμω στο τέλο του τρέχοντο ΠΑΡ. Το 2025. Θα πρέπει να το βγάλουμε άμεσα. Αν είστε έτοιμοι, δεν είστε έτοιμοι, το 30%. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Έτσι να κάνουμε τώρα. Που υποτίθεται ότι όλα αυτά έχουν να τα έτοιμα και όλοι. Τώρα μην τα βασίλει. Λοιπόν, θα βγει το 4-2 για τα σχέδια βαθμού γιατί είναι έτοιμοι. Μπορεί και εγώ μέσα στο γραφείο με την μελετά μου να την τελειώσω. Οπότε θα βγουν και αυτά επιδοτή άρχοντα σε κοινοτρόφου και να αντικαταστήσουν τον τρόπο άρθρωση στα χτήματα. Λοιπόν, όσον αφορά του αγροτικού συντηρησμού, έχει δίκιο με τη φορολόγηση και το ασφαλιστικό του προηγούμενου. Πολλοί αγρότε επελέγχουν να πάνε σε μαύρα από τώρα είναι. Εσύ ότι συνεταιριζόμενοι φύγανε στον συντηρητικό και τον λόγο. Τώρα υποτίθεται και όσον αφορά τη φορολογία, θα δούμε τι περισσότερο μπορεί να γίνει. Το ασφαλιστικό άλλαξε. Υπάρχει καινούριο νόμο για το συντηρητικό. Θέλουμε κίνητρα για να πάρουμε καινούριου παραγωγού στο συντηρητικό. Κίνητρα. Παραγωγό θέλει κίνητρα για να μπει στο συντηρητικό. Ο παραγωγό, αν το σκέφτεται σωστά και σοβαρά, δεν χρειάζεται κίνητρα. Δεν έπρεπε κίνητρα για να φύγει. Αλλά είναι θέμα νοοτροπία. Έστω και αυτή είναι η αλλάξη. Κίνητρα μπορούν να δοθούν μέχρι εκεί που σηκώνει το προπολογισμό του ελληνικού κράτου. Αν ο ίδιο δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το όφελό του και θέλει να είναι έννοιο, δεν μπορεί να είναι. Συνεχίζουμε. Ελληνοποιήσει έγινε. Πέρασε το σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκε και μπήκαν οι περιοδικά κυρπινέ. Και τώρα υπάρχει άλλο νομοσχέδιο στο γραφείο του Υπουργού που εξετάζεται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μα. Για συνεργασία, όπου θα υπάρχει ελληνοποίηση κλπ. Το σκεπτικό είναι, διόρθωσα με διευθυντή άμα κάνω λάθος, το σκεπτικό είναι να υπάρχουν νυχτά κλίμακα και ελέγχου γιατί αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο άλλο έργο κάνει με λογό, άλλο κάνει με ΦΕΤ, άλλο κάνει γενική διεύθυνση γεωργία, άλλο κάνει γενική διεύθυνση τροφίμων. Όλα αυτά υποτίθεται θα γίνουν ένα μεικτό κλίμακα ελέγχου που θα βγει και θα τα ελέγχει. Πλέον υπάρχει ένα στοιχηρωτικό που περνάει μέσα στην αγορά. Και πρόσφατα βλέπουμε ότι εκεί που είχε 88-90 λεπτά το κατσικητή του Βοκάλα το πρόβλημα, τσουπ 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 95-96 θα γίνει. Πήρε τα χρήματα και λέει κάτσε να σε περνάει στην αγορά. Λοιπόν, ΕΛΓΑ πήρε το 65%, τώρα νομίζω είμαστε σε επικοινωνία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να πληρωθούν σύντομα και γρήγορα το υπόλοιπο 35% και εξόπληση. Και τα βιολογικά του ίδιου. Ο ΕΚΕΠΕ από αρχές του έτους και όλη αυτή την περίοδο, με στοιχεία που είχα τώρα από το μίλησα και με τον Δημήτρη τον Μελάτο, αντιπρόεδρο, μέχρι τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, ο ΠΚΠ σε διάφορες εξοφλήσεις, πληρωμές, μικρότερα, μεγαλύτερα μέτρα αγροτικά κτλ. Έδωσε 400 εκατομμύρια ευρώ. Στοιχεία του ΠΚΠ. 400 εκατομμύρια. Δεν έχει σταματήσει το Υπουργείο Υγειονομικής, ο ΠΚΠ να πληρώνει. Και αν είδατε και μέσα στον κορονοϊό, τρέχαμε και εδώ, είχαμε το Θεοδόση κάθε μέρα πάνω και πάλι, είμαστε υπογράφοι συνδεδεμένες. Τόσο γρήγορα 18 συνδεδεμένες δεν ήμουν σαν τότε. Κυνηγάγαμε μέχρι και οι γενικοί γραμματέες κυβέρνησης πάνω το ΦΕΚ νύχτα. Τώρα, ορεινές κοινωνικές.
ο χαρακτηρισμός. Υπάρχει ένας χάρτης όπου γίνει ο χαρακτηρισμός και πρέπει να διαιρείται ορεινή, μειονεκτική ή παιδινή. Ο χάρτης αυτό δεν γίνεται κάθε χρόνο για να το δοκούν. Ο χάρτης αυτό γίνεται κάθε 10 χρόνια και επικαιροποιείται με βάση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Καλώς ή κακώς, η επικαιροποίηση των χάρτη αυτή, του χάρτη αυτού του χαρακτηρισμού των αγροτικών περιοχών ως ορεινών, μειονεκτικών ή ημιορεινών, έγινε πέρσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κοιτάει Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Κοιτάει η Ελλάδα. Επικαιροποιήθηκε. Άλλαξε. Γεια σας. Εγώ σε δικό μου έγγραφο ερώτημα που έκανα προς την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για ακριβώς αυτό το θέμα, γιατί είναι το θέμα της εξωτικής. Αν θυμάσαι με το 2013, την εξωτική την παίρνανε αυτοί που ήταν και μόνιμοι κάτοικοι. Τους ελληνικούς μειονέκτες. Τώρα το παίρνει αυτοί που έχουν χωράφι. Δεν έχει μέσα το κριτικό κριτήριο αυτό. Ξέρετε. Σε ερώτημα που έκανα δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα συνεχίζω να το παίρνουν όλοι. Και δεύτερον ότι δίνει τη δυνατότητα στη νέα προγραμματική περίοδο ο χάρτης αυτών των ημιορεινών μειονεκτικών να αλλάξει λίγο και με για συγκεκριμένους λόγους. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι. Δεν έχετε αρκετούς λόγους για την τώρα. Όχι. Γιατί στα κριτήρια αυτά μέσα μπαίνουν. Στα κριτήρια αυτά μέσα μπαίνουν. Αν υπάρχει οδικό δίκτυο, αν είσαι κοντά στην πρωτεύουσα, αν υπάρχουν μονάδες σχολεία, γίνονται άλλα από εκεί. Και καλώς ακούσουμε μετά από 15 χρόνια ανάπτυξη, τα έχετε αυτά. Τα 700 μέτρα θεωρούνται τα καινούργια 200. Έτσι την κυροποιείται μετά από 10 χρόνια. Γιατί όταν παίρνουν τόσα λεφτά και γίνονται αρδευτικά, γίνονται αεροδρόμια, γίνονται νοσοκομεία, γίνονται σχολεία και γίνονται δρόμοι, δεν θεωρεί συμβιβλική αυτά. Υπάρχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια με βάση σε όλη την Ευρώπη που χαρακτηρίζονται οι ορεινές και οι ημιορεινές. Θα το παλέψουμε όμως γιατί η Ευρώπη δεν το γνωρίζει οπότε το τι τραβάμε εμείς από αυτό που λέει. Εσείς όμως το γνωρίζετε. Ναι, συμφωνούμε. Ωραία. Εφόσον η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι, μπορείτε να κάνετε εσείς αν θέλετε. Όχι, δεν μπορούμε. Η Ευρώπη βάζει φαγητό. Συμφωνώ. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία αν δεν τα αλλάξουμε, εάν δεν εγκριθούν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χαρακτηρισμό. Εγώ θα σα το πω λίγο διαφορετικά. Εγώ για 1002 λόγου είμαι αυτή τη στιγμή θέση με κάποιον άλλον την τρόπο ίδια κατηγορία με εμένα. Ναι. Αυτό δεν με νοιάζει πώ θα μου το δώσετε εσείς. Θέλω όμω να το πάρω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το χαμένο μου κέρδος από το κρύο, από το ένα, από το άλλο, από το άλλο, από 1002 πράγματα πρέπει να μου το δώσετε εσείς. Πρέπει εσείς να μου το δώσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Θέλετε να το ονομάσετε εξωτική, δώστε εξωτική. Θέλετε να το ονομάσετε έξτρα επίδομα για τη Φλόρινα, ονομάστε το έτσι. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει όμως εγώ να μην αισθάνομαι πολύ περισσότερο αδικημένος από κάθε άλλον Έλληνα πολίτη. Από ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αν δεν μας δώσει το δικαίωμα, δεν παίρνει τίποτα. Από εθνικούς χώρους, εάν υπάρχει δυνατότητα, εκεί να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει ήδη. Εγώ σας είπα ποιο είναι το πρόβλημα και περιμένω από εσάς μία λύση. Άμα μπορεί να το δει. Δηλαδή τώρα. Γιατί εγώ μιλάω για το δικό μου το ευρωπαϊκό ταμείο. Το ευρωπαϊκό. Μα ήδη μας είπατε πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρει η Ελλάδα. Από κάπου δεν μπορεί να δεσμεύσετε για τους καημένους σας πρόβλημα. Να πω μερικά πράγματα. Από το δίκαιο ταμείο να θα πάρει. Συγγνώμη, γενικέ να πω μερικέ δράσει που πρέπει και ο κ. Σάββα να παρακολουθήσει. Δίκαιο Ταμείο Ανάπτυξη τι μπορεί να δώσει άμεσα σε αυτά που μιλάμε. Διαχείριση υδάτων. Φτιάξτε μελέτε. Το Ταμείο Ανάπτυξη αυτό κάνει διαχείριση υδάτων. Εκεί μπορεί να βάλετε πολλά έργα. Δηλαδή δεν φράγματα, αδερφικά. Όλο αυτό το πακέτο μπαίνει στο Ταμείο. Δεύτερον, μπορεί να σα δώσει έμεσα άλλες διευκολύνσεις, να φτιάξετε αγροτικούς δρόμους να πηγαίνετε στα μαντριά, να φτιάξετε, να φροντίσουμε να βάλουμε υποδομές για τα μαντριά. Έχει δοθεί τώρα με το Net Metering τη δυνατότητα να βάλει φωτοβολταϊκά πάνω και η μονάδα πλέον με τα φωτοβολταϊκά να καλύπτει τη θέρμανση χωρίς κόστος. Υπάρχουν δύο-τρεις δράσεις που εκτός από το δώσει χρήμα μπορούμε να τις οργανώσουμε, να σας μειώσουμε το κόστος. Που λέτε εδώ κρύο, αρκούδες, πρόσβαση, νερό, να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το κόστος παραγωγής σας. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, γιατί εγώ σκέφτομαι στο μυαλό μου άμεσες επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Αλλά υπάρχουν και τα συνοδευτικά που και αυτά έμεσα σε βοηθάνε και σε διευκολύνουν λίγο την καθημερινότητα. Εντάξει, και σαν κοινοτρόπο και σαν αγρότη. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά θα δούμε τι περισσότερο μπορεί να γίνει. Γιατί όλο αυτό τώρα είναι σχεδιασμό. Δεν έχουν βγει οι οριστικοί τελικοί κανονισμοί που να σου λένε το τι μπορεί να κάνει να το εξειδικεύσει.
Εκεί ό,τι περισσότερο μπορεί να γίνει εννοείται θα γίνει. Και άμεσα, δηλαδή χρηματοδότηση ή επιπλέον επιδότηση επειδή ακριβώς σε αυτή την περιοχή, και έμεσα με οδοποιία, με ελαττικά, με ταπείς, με. Οπότε θα το δούμε αυτό το περισσότερο μπορεί να γίνει. Απλώς εγώ σου εξηγώ τον τρόπο με τον οποίο μια περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ξαφνικά να ήταν πριν από 10 χρόνια ορεινή και τώρα να στην πάλι μια ορεινή. Που σημαίνει ότι παίρνει λιγότερο αποζημίωση στην εξωτερική. Αλλά κατά τα άλλα, όσον αφορά φλόρινα με αυτό το θέμα, ναι. Και το άλλο που έχουμε συζητήσει, επειδή είπατε ότι δεν μπήκατε στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Από τη μια μεριά τώρα θα σας έλεγα ότι χάσατε, γιατί το πρόγραμμα των νέων αγροτών όπως προκυρήθηκε ήταν με δέσμευση 3 με 4 χρόνια μέχρι να τελειώσετε το επιχειρηματικό σχέδιο. Παίρνατε ένα μέσο όρο γύρω στα 20 χιλιάρικα από 17 μέχρι 22 μέσα να κλείσουν τρόπο στο ελληνί, θα έπαιρνε 22 χιλιάρικα, θα έχει μια υποχρέωση να πα να κάνει 90 ώρε σεμινάριο, θα είσαι επιτυχημένο. Και θα έχει 22 χιλιάρικα τσέπα. Δηλαδή γύρω στα 400. Πόσα θα έπρεπε να δώσω. Τίποτα. Με το φαντάσουμε στο όνομα. Τίποτα. Α, στο όνομα, αυτό που θα δεις μου τι θα δεις. Σημασία δεν έχει πόσα μου δίνει. Σημασία έχει πόσα θα μου μείνουν. Αυτό θέλω να καταλάβω. Ότι για 20 χιλιάρικα να το θέσουμε έτσι απλά. Δεν αξίζει. Ότι όλη τα λεωφορεία που θα τραβήξω, γιατί θα μου μείνουν 4 με 5 χιλιάρικα. Τόσο βγαίνω. Προσέξτε με λίγο. Εγώ δεν κάνω το ότι θα πάρω τόσα και τελείωσε εκεί. Συμπλή αποτέλεσμα. Εγώ με αποτέλεσμα πάω. Μιλήσετε για συνεταιρισμούς. Για ποιο λόγο δεν πάνε να αλλάξουν νοοτροπία. Δεν αλλάζει η νοοτροπία. Όταν εγώ μόνο μου μπορώ να κερδίσω 2 λεπτά το κιλό, για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται τα φασόλια, δεν θα πάω στο συνεταιρισμό. Γι' αυτό ζήτησε εκείνη πράγμα. Εννοείται ότι είμαστε πιο ασφαλείς μέσω του συνεταιρισμού. Αλλά όταν εγώ που μόνος μπορώ να κάνω κάτι. Συμβαίνει κι άλλοι. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Με συγχωρείτε. Είμαστε εκτός προγράμματος. Αυτό περιμένουμε. Να ξεκαθαρίσουμε και μια παρανόηση. Τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας δεν είναι υποχρεωτικά. Εννοείται, αλλά όταν βοηθάμε. Αν έτσι όπως έχει προκυρηθεί, σου ταιριάζει, παίρνει. Αν δεν σου ταιριάζει, δεν παίρνει. Η δικιά μας φιλοσοφία και η νοοτροπία είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο ευρωπαϊκός κανονισμός είναι δυνατότητα μέχρι 100.000 ευρώ. Αν έπαιρνε 100.000 ευρώ, θα πρέπει να είναι 3.000 νέα αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Όχι 24.000 τώρα. Μπήκαν τώρα, 20.000. Αλλά το θέμα είναι, θες νέους αγρότες ή δεν θες. Γιατί άμα τα έβλεπα τα στοιχεία του ΟΣΔΕ του 2019, το 85% των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι πάνω από 58 χρονών. Κάτω, κοιτάξτε, και ο νέος αγρότης στην Ευρώπη είναι αυτός που είναι κάτω από 35 χρονών, έτσι. Στην Ελλάδα το έχουν κάνει 41 χρονών παρά μια μέρα. 35 χρονών στην Ελλάδα, από τα στοιχεία της Ελλούς όσο το 19, είναι το 5%. Δεν πάμε μπροστά, έτσι. Γιατί ζητάμε, λέμε για νέα τεχνολογία, καινοτομία, τηλεμετρία, ανανεώσιμες πηγές, ποιος το κάνει. Μπορείς να έχουν χωρίς να θέλουν να θίξουν τίποτα και τέτοια. Δηλαδή ένας εξετάζοντας ο οποίος δεν ξέρει τον υπολογιστή ή το ίντερνετ, θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει ένα τέτοιο. Ή ένας 35χρονος, 30χρονος, ο οποίος πήρε ένα βοήθημα που πραγματικά είναι βοήθημα. Γιατί τα 20 χιλιάρια, 5 θέλει ο πόντος μιλητής, 3 χιλιάρια ο φράτης, τελείωσε να μαθαίνει την εκδοχή. Έτσι είναι η φιλοσοφία δικιά μας. Τελειώνω. Στην ερωτήση. Αναλασμοί. Σε αυτό που σας είπα εγώ. Ασφαλιστική ενημερότητα. Ναι. Να προσεγγίσετε σημαίνει, αν δεν είχες, κόβεσαι. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι φαίνομαι ανασφάλιστος, ναι. Δεν μου δίνει το δικαίωμα να περάσω στα σχέδια ελευθερίωση. Αλλά αυτό δεν είναι δικιά μου παιδιότητα. Εγώ είχα την πρόταση να πληρώσω κανονικά, να πάω στον Ουγγάκη να κάνω. Κάτσε όταν από έφυγα ήδη το ωράριο. Εξήγησε το. Θέλω να καταλάβω. Αν δεν φέρει καρτούν βεβαίω ότι είσαι ασφαλισμένο στην ημερομηνία που έκανε αίτηση, δεν παίρνει. Ξεκάθαρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πιάσει την τρέχουσα. Δεν μπορεί να πιάσει την Δεν θα το ρωτήσω λίγο τη συζήτηση. Ναι, καταλάβω τι δεν έχει. Ξεκίνησε να γίνεται αγρότη. Ναι, στο μεσογραφείο διάστημα επιβεβαίωσε το στοιχείο του από τον ΕΦΚΑ για να πληρώσει τα ταυτότητα του οφειλή. Σε εκείνο το διάστημα υποβάλλει την πρόταση. Ωραία. Όταν δεν υποβάλλει, δεν οφείλει δραχμή. Όταν γίνεται αξιολόγηση όμως, έρχεται το ΕΦΚΑ, του καταλογίζει το προηγούμενο διάστημα σε εισφορές και πάει να τις πληρώσει, αλλά φαίνεται ότι οφείλει. Καταλαβαίνετε, είναι συστημικό το πρόβλημα του παιδιού, είναι ειδική περίπτωση. Όσον αφορά αυτό είναι κι άλλοι. Εμείς λέμε, αν θέλεις μια βεβαίωση ασφαλιστική ενημέρωση ότι την περίοδο που κατέθεσες το φάκελο ήσουν ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, περνά. Δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμερος, δεν ήταν κι άλλοι. Να πάρει μια βεβαίωση ότι τότε, όταν έγινε η μετάβαση από τον ΕΦΚΑ στον ΟΓΑ, γιατί έκανε 2-3 χρόνια, 2 χρόνια να
17 δεν έγινε, πότε έγινε. Το 18. Το 18. Όχι, όχι πότε έκανε ζήτηση, πότε έγινε, μπήκαμε στον ημιό φορέα και νομίζει ασφάλιση. Το 17, ναι. Το 17. Οπότε θέλουν μία βεβαίωση, ένα χαρτί που να λέει ότι τότε ήσουν να. Την ημερομηνία που υπέβαλε την πρόταση. Ναι, αυτό το χαρτί, πού μπορούμε να το πάρουμε αυτό το χαρτί. Από τον φορέα, από τον Ρογάδο. Μα τον ενοχλεί. Θα βγει από τον έφτο. Αυτό το πρόσεξε, αυτό ήταν δικαιολογητικό για να το πάρει σφαγή. Αν υπέβαλε χωρί αυτό μέσα, θα μπορούσε να βρει το μελετητή σου. Αυτό το κάναμε το μελετητή. Άμα είναι και συνάδελφο, είναι δύο φορέ λάθο. Ναι, είχε μελετήσει, το κάναμε και αυτό. Και πάνω από την ασφαλιστική ενημερότητα μέσα, κανονικά. Αυτό σου λέω. Άρα δηλαδή πρέπει να έχει ακόμα και τότε, γιατί εγώ ξέρω και από άλλε περιπτώσει ότι δεν είχαν βέβαια. Ένα χαρτί που βεβαίω είναι παιδάκι μου, δεν είναι το τελικό, το τυπικό για ασφαλιστική ενημερότητα. Ήταν μια βεβαίωση που έλεγε ότι ο τάδε με αριθμό μικρό τάδε είναι ενήμερο, δεν χρωστάει ή αν χρωστάει επίση ρύθμιση, κάτι τέτοιο. Μα ένα τέτοιο πρέπει να έχει. Θέλω να σου πω ότι ο ΕΦΚΑ, ναι. Η ΟΓΑ, δεν μου είχε καταλογίσει σε μένα τι φορέ. Καθόλου δεν είχε καταλογίσει. Φέρουμε ένα χαρτί από τον ΕΦΚΑ. Ωραία. Δεν με κάνει με το γραφείο. Για εκείνη την περίοδο τώρα. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Στα στοιχεία θα το δούμε. Αυτό είναι ειδική περίπτωση. Αυτό τώρα. Όχι, είναι για την Ελλάδα, γιατί αυτό κάνω την ειδική περίπτωση. Ωραία. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν. Παρακαλώ. Γιατί αυτό το θέμα δεν είναι απαντήσει. Όσον αφορά τους προηγούμενους τις αποδοχές σας και για αυτά που σας έχουν πει, θα πρέπει να κάνετε ένσταση ή αν δεν έχετε κάνει, θα πρέπει να κάνετε μια αναλογική στην δεύτερη σταθμό. Δεν είναι δημοκρατία για τους νέους. Είναι αποκεντρωμένη η διοίκηση Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν μπορώ να κάνω. Να πάρει ένα τηλέφωνο Βορύδη τον Θεοδωρικάκο να πει δεύτερο θέμα. Το θέμα είναι ούτε αυτό. Ξέρω και από άλλες περιπτώσεις ότι όντως επειδή ήταν υποστελεχωμένες οι διευθύνσεις όλες, επειδή τρέχανε με τα συμπόσια κλπ. Όντως με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο συγκεκριμένο μέτρα κάνουν και τους ελέγχους και πληρώνουν. Εγώ αν δεν κάνω λάθος τώρα για την περιοχή της Θεσσαλίας που έχουν και εμένα πιέσει, τώρα πληρώνω το 2016. Κύριε Γενική, με συγχωρείτε, αλλά δεν μιλάμε για τις πληρωμές, μιλάμε για τις απετάξεις και τις επιστροφές. Και εκεί πρέπει να κάνεις ένσταση. Πρέπει να κάνεις ένσταση. Θα πάω παραπάνω, θα κάνεις ιεραρχική προσφυγή. Κάνω προσφυγή. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα.